Κοντά μου έχω τον αρχηγό του Φωστήρα, Γιώργο Πανάκη. Γιώργο, πρώτη ήταν για αυτό το πρωτάθλημα για το Φωστήρα. Ένα σχόλιο για το ομάδα σου. Νομίζω ότι γενικότερα έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω γιατί στο πρώτο μισό ώρα του παιχνιδιού πάντα δεν παίρνουμε καλά. Είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως είναι η απειρία της ομάδας, γιατί είμαστε μια ομάδα με σχετικά πολύ μικρό μεσαίων ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, το δεύτερο ημίχρονο νομίζω είμαστε καλύτερο από τον αντίπαλο. Νομίζω το σκορ μας αδικεί. Ο αντίπαλος με μια ευκαιρία στην ουσία έβαλε 2 γκολ. Εμείς δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Κάναμε νομίζω μετά το γκολ 2-3 καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να σοφαρίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, μας στενοχωρεί πολύ η ήττα. Νομίζω ότι την αξίζαμε. Παίξαμε μια ομάδα πολύ έμπειρη. Αλλά όπως ξαναείπα, δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι νομίζω και είμαστε στενοχωρημένοι γιατί δεν πήραμε στο βαθμό. Τώρα επόμενο παιχνίδι με τον Ακράτητος. Ήρθε η ώρα για την πρώτη νίκη μέσα στην έδρα σας. Σίγουρα. Πέρσι ήμασταν μια ομάδα που στην έδρα μας είχαμε το απόλυτο. Φέτος έχουμε στο δύο παιχνίδι δύο ισοπαλίες που νομίζω δύο παιχνίδια ισοπαλίες ήταν κάτι που κέρδισε ο αντίπαλος. Πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια μας τα πολύ καλύτερη. Έχουμε βάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα τις πρώτες 6-5-6 αγωνιστικές. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Η στόχη της ομάδας είναι υψηλή. Και νομίζω θα πάμε καλύτερα. Δείξαμε, για μένα, δεύτερο ημίχρονο όπως έπαιξε η ομάδα έδειξε πολύ καλά πράγματα και πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο συμπεριφορά μας στην αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή, τα πάντα στα πρώτα μισή ώρα του παιχνιδιού αργούμε να πούμε. Και αυτό είναι κάτι που ξανά είπαμε, μας προβληματίζει και πρέπει να τα αλλάξουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.